πάμε στον κύριο Ξιάρχο. Ο κύριο Ξιάρχο που είναι κοντά μα είναι γενικό χειρουργό και διευθυντή χειρουργική κλινική Ομίλου Ιατρικού Αθηνών στο Ιατρικό Περιστερείο. Καλή σα μέρα, κύριε Ξιάρχο. Καλή Τι κάνετε. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμεί ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να βοηθήσουμε τώρα ε, φίλε και φίλου για ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώ είναι σύνηθε και εκτεταμένο και για το οποίο υπάρχει λύση. Αναφέρομαι στι αιμορροίδε. Και υπάρχει ένα 60% των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο που πάσχει από αυτό. Κάτσε, σε ποιε ηλικίε είναι το πρόβλημα πιο συνηθισμένο, Παλαιότερα ηλικίε ήταν πάνω από 40 ετών. Mm -hmm. Αλλά τώρα παρατηρούμε σιγά σιγά ότι αυτή, αυτό το πράγμα δεν ισχύει και έχουμε ανθρώπου που το πρόβλημα ξεκινάει από την ηλικία των 25 ετών και μετά. Άρα, σε πολύ νεαρή ηλικία. Ακριβώ. Καθιστική ζωή, ο καθιστικό τρόπο ζωή. Καθιστική ζωή, δυσκυλιότητα, άγχο, δυτικό mm -hmm. τρόπο ζωή και μάλιστα διατροφής. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε, αφού είναι τόσο εκτεταμένο πια και από τόσο α, πιο νωρί από ό,τι προηγουμένω, τι πρέπει να κάνει κάποιο. Ναι, το πιο βασικό είναι η πρόληψη πάντα, που σημαίνει ότι εάν ε, έχουμε μια ισορροπημένη μεσογειακού τύπου διατροφή με πάρα πολλέ φυτικέ ίνε, αλλά και μια αυξημένη πρόσληψη νερού, αυτό είναι το πρώτο και βασικό στοιχείο, το οποίο πρέπει βέβαια να συνδυαστεί και με την φυσική άσκηση, την ήπια φυσική άσκηση, όπω είναι το κολύμπι, όπω είναι το περπάτημα, το τρέξιμο κτλ. Η διατροφή βοηθάει, Βεβαίω. Όπω είναι, είπαμε, είναι θετικέ σύνε και νερό. Είναι πολύ παραγωγικό. Και η άθληση και η διατροφή. Τώρα, υπάρχουν αρκετοί ε, παράγοντε, και πολλοί λένε το ένα το άλλο. Πού πραγματικά συνίσταται η αιτία αυτή τη νόσου, Αν μπορώ να την πω νόσο. Ε, θεωρούμε ότι η βασική τη ε, αιτία είναι η γονιδιακή. Ε, υπάρχει, α, υπάρχει, υπάρχει κληρονομικότητα βεβαίω, mm -hmm. το οποίο συνδυάζεται πολλέ φορέ με την καθιστική ζωή, με τη δυσκυλιότητα και με έλλειψη, θα λέγαμε, άσκηση και δραστηριοτήτων. Τα συμπτώματα ποια είναι, Τα συμπτώματα είναι πολλά. Τα κυριότερα και αυτά τα οποία ίσω ανησυχούν τον ασθενή είναι η αιμορραγία, η οποία καμιά φορά μπορεί να οφείλεται και σε κάτι άλλο. Είναι το θέμα του γεγονότος ότι έχουμε ε, ε, αίσθημα τελούς αφόδευσης, είναι ο πόνος πολλές φορές, mm -hmm. ε, είναι μια κατάσταση η οποία καθυλώνει τον ασθενή, επηρεάζει την ποιότητα ζωής του και πολλές φορές έχουμε ανθρώπους οι οποίοι προσαρμόζουν το πρόγραμμά τους με βάση την όσο τους. Τι δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι αν δεν περάσει ένα δύο ώρο από μια κένωση να το διαχειριστούν και να νιώσουν ομαλά για να μπορέσουν να συνεχίσουν την κοινωνική του ζωή. Εντάξει, άρα μιλάμε για καταπιεσμένη ζωή, προβληματική ζωή. Βεβαίως. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό που μα περιγράφετε. Ακριβώ. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι πέραν αυτού που λέτε, δηλαδή οι ιατρικά πώ μπορούν να βοηθηθούν. Κοιτάξτε, ε, παλιά το μοναδικό που μπορούσαμε να κάνουμε για να του απαλλάξουμε ήταν η αφαίρεση των αιμοροϊδών. Ναι. Οι ημοροίδε όμω είναι όργανα φυσιολογικά, τα έχουμε όλοι. Γεννιόμαστε όλοι με φυσιολογικέ ημοροίδε και πλέον από το, ουσιαστικά από το 1994 και μετά δεν αφαιρούνται αλλά θεραπεύονται. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Υπάρχει λύση χωρί χειρουργική αφαίρεση. Ακριβώ. Δεν μιλάμε πια για χειρουργική επέμβαση, μιλάμε για θεραπεία. Και αυτό που πρέπει να πω και το λέω. Σε διάφορου ασθενεί μα, στι ομιλίε παντού, είναι ότι είναι πολύ εξατομικευμένη η θεραπεία αυτού του προβλήματο. Mm -hmm. Δεν μπορούμε να κάνουμε σε όλου του ασθενεί το, το ίδιο. Πάνω στον καθένα, δηλαδή, ανάλογα με το πρόβλημα και η λύση. Ακριβώ. Πρέπει ουσιαστικά να προσαρμόζονται οι μεθόδοι στον ασθενή. Mm -hmm. Όχι η μέθοδο μέθοδος να πηγαίνει σε όλους, γιατί δεν ταιριάζει. Πρέπει λοιπόν να γίνεται μια πάρα πολύ προσεκτική κλινική εξέταση και εργαστηριακή και από εκεί και πέρα να αποφασίζουμε αυτό που ταιριάζει στον ασθενή για να του λύσει το πρόβλημα. Και αυτό που τώρα κυρίως κάνουμε ναι. είναι η θεραπεία του προβλήματος, η οποία θεραπεία στοχεύει στο, στο εξή. Η αιμορροϊδοπάθεια, δηλαδή οι αιμορροίδες που πάσχουν γίνονται φυσιολογικές. Γίνονται έτσι ακριβώς όπως γεννηθήκαμε. Mm -hmm. Με αποτέλεσμα προσφέρουν εγκράτεια, αυτή είναι η δουλειά του, προστασία του βλενογόνου και ταυτόχρονα ο δεν έχει αυτά τα συμπτώματα για τα οποία έρχεται σε εμά να θεραπευτεί. Είναι ξεκάθαρο για να σώζεται ουσιαστικά. Πράγματι. Ε, αυτό που γίνεται σε αυτή την επέμβαση, όχι επέμβαση, στη διαδικασία θεραπεία. Μετά έχει αποθεραπεία ή κάποιο φεύγει κανονικά. Κοιτάξτε, σαν... η, η διαδικασία είναι ποτά. ότι ο ασθενή έρχεται το πρωί στην κλινική νηστικό, κάνει ένα πλήρη προγχειρητικό έλεγχο να Λε. δούμε ότι είναι υγιή. Η επέμβαση διαρκεί περίπου 10 με 15 λεπτά, δεν χρειάζεται γενική ναρκωση και ο ασθενή το ίδιο απόγευμα πάει σπίτι του, χωρί να πονάει και είναι υγιή. Επαναστατικό. Βεβαίως. Σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Θέλω βεβαίως. να κλείσουμε με το τι το ιδιαίτερο κάνετε στο ιατρικό περιστερίο. Και έρχονται και γιατροί από το εξωτερικό για να ναι, μοιηθούν σε αυτό. Αλήθεια είναι. Πρόσφατα είχαμε μία συνάδελφα από την Κούβα. Ε, την κούβα, τι κάνουμε... ενδιαφέρον. Αυτή την Κούβα, ναι. Υπάρχει, έχουμε το τέταρτης, τρίτης γενιάς, συγγνώμη, ενδοσκοπικό θεραπευτικό εργαλείο, το, το Trilogy, το οποίο πλένουν ένα είναι ασύρματο, είναι με Bluetooth, έχει πλήρη ε, προσαρμοστικότητα στη φυσιολογική δομή του εντέρου mm -hmm. και προσφέρει τα καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα χωρίς να έχουμε πλέον, αυτό είναι πολύ σημαντικό και σε διεθνείς μελέτες επιπλοκές Μάλιστα, πάρα πολύ σημαντικό Ευχαριστούμε πολύ, νέα όδοξα ναι, για όσους πάσχουν, ευχαριστώ πολύ